Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Έπειτα από την ανακοίνωση ένταξης του ψευδοκράτους στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών, ο Ταγί Περντογάν κατηγόρησε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες ότι μαζί και με άλλες, όπως είπε, ευρωπαϊκές χώρες προστατεύουν τρομοκράτες. Ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για τα F-16, εκτιμώντας ότι αν επικρατήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι στην Γερουσία, τα πράγματα θα είναι, όπως παραδέχθηκε, πιο εύκολα για την Τουρκία. Έντονη ήταν η αντίδραση από το ελληνικό αλλά και το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών για την προσπάθεια αναβάθμισης του ψευδοκράτους από την Άγκυρα, γεγονός που καταδίκασε και η Ευρωπαϊκή Ένωση δια του εκπροσώπου της Κομισιόν, ενώ ηχηρό ήταν το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Νίκος Δένδια στην γείτονα κατά την διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Λιβανέζο ομολογό του. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν κατά την επιστροφή του από τη Σαμαρκάνδη με αφορμή τα F-16. Εξέφρασε την αισιοδοξία του για καλύτερα νέα, όπως είπε, σε σχέση με την ολοκλήρωση της αγοράς των μαχητικών, ενώ τόνισε ότι αν οι Ρεπουμπλικάνοι πάρουν τη Γερουσία τελικά, θα είναι ευκολότερο για τη χώρα του να τα αποκτήσει. Θα είναι πολύ πιο εύκολες και γρήγορες οι διαδικασίες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα όμως, εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση στην Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και ορισμένες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, όπως είπε, προστατεύουν τρομοκράτες συμπεριλαμβανομένων των μελών της τρομοκρατικής ομάδας ΦΕΤΟ, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, κάνοντας εκ νέου αναφορά και στο στρατόπεδο του Λαυρίου και σχολίασε ότι η Ελλάδα είναι σοβαρά αναστατωμένη από την τελευταία συνάντηση της ομάδας υψηλού επίπεδου Τουρκία-ΗΠΑ. Και όλα αυτά αφού εξαπέλυσε επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιχείρησε να αναβαθμίσει το ψευδοκράτος, ανακοινώνοντας την ένταξή του στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών ως παρατηρητή. Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek çözüm sürecine de katkı sağladık. Η απόφαση Ερντογάν αποτελεί μια ακόμη απόπειρα αμφισβήτησης και παραβίασης των αποφάσεων του ΟΗΕ στο Κυπριακό. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτήρισε αδιέξοδη την πολιτική της Άγκυρας να αποδοθεί καθεστώς κυριαρχικής ισότητας στο ψευδοκράτος, ενώ το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αναβάθμισης του ψευδοκράτους αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για την τουρκική παραβατικότητα, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον Λιβανέζο Υπουργό Εξωτερικών, διαμηνύοντας ότι η Συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ είναι παράδειγμα ειρηνικής διευθέτησης διαφορών και προέτρεψε να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα όλες οι χώρες. Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι η Συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ αποτελεί παράδειγμα ειρηνικής διευθέτησης διαφορών στον τομέα αυτό. Και προτρέπουμε να ακολουθήσουν όλες οι χώρες αυτό το παράδειγμα. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε πρόσφατα συνομολογήσει 2 συμφωνίες με την Αίγυπτο και με την Ιταλία. Είχα τη μεγάλη τιμή να υπογράψω και τις 2 και επίσης έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία με την Αλβανία για την προσφυγή στη Χάγη. Συζητάμε τους όρους του συμφωνητικού προσφυγής. Επίσης προσβλέπουμε στην οριοθέτηση από των οικονομικών ζωνών μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβύης, μόλις προκύψει μια εκλεγμένη κυβέρνηση στη Λιβύη. Θεωρούμε ότι έτσι θα δημιουργηθεί ένα άλλο ακόμα τρίγωνο σταθερότητας Ελλάδα, Αίγυπτος, Λιβύη στην Ανατολική Μεσόγειο. Και θα θέλαμε μετά το παράδειγμα αυτό να επεκταθεί και στην γειτονική Τουρκία. Ευελπιστούμε ότι μετά από τις εκλογές στη Τουρκία θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε με την Τουρκία την μοναδική διμερή διαφορά μας, επί τη βάση πάντα του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Λυπάμαι βέβαια να πω ότι προς το παρόν η Τουρκία κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Επιλέγει προκλήσεις, επιδιώκει επιβολή θέσεων που δεν έχουν καμιά σχέση με το διεθνές δίκαιο, επιδιώκει λύσεις που αγνοούν τη γεωγραφία, αγνοούν και την απλή κοινή λογική, όπως το πρόσφατο, άκυρο, παράνομο, ανύπαρκτο μνημόνιο εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
που υπεγράφει μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης της Τρίπολης. Στους διαχρονικούς αγώνες του έθνους μας αναφέρθηκε από την Καστοριά και τις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Θυμάμαι όλους εκείνους που σε ζωφερούς και δύσκολους καιρούς κράτησαν για αιώνες ζωντανό το εθνικό φρόνημα. Το ηρωικό πνεύμα των μαχητών του Μακεδονικού Αγώνα και των Βαλκανικών Πολέμων μας εμπνέει και μας καθοδηγεί. Και ενώ οι παραβιάσεις στο Αιγαίο συνεχίζονται καθημερινά κυρίως από μη επανδρομένα τουρκικά αεροσκάφη, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, μιλώντας στο Τακτικό Συνέδριο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα έχει ισχυρούς εταίρους και συμμάχους στο πλευρό της και ένοπλες δυνάμεις που αποτελούν πανίσχυρη αποτρεπτική δύναμη ικανές να διαφυλάξουν την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας απέναντι σε κάθε πρόκληση ή απειλή. Η ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων προκαλεί προβληματισμό στην Τουρκία και ρεπορτάζ αναφέρονται στα νέα Ραφάλ που έφτασαν στη χώρα μας αλλά και στις φρεγάτες Μπελαρά. Φρανσα, Yunanistan'a satın aldığı 24 Rafale savaş uçağından ikisini daha teslim etti. Yunanistan Savunma Bakanı Fransa'ya gitti ve satın alınan 3 fırkateynden ilkinin denize indirilme törenine katıldı. Yeni teslimatla Yunanistan'ın sahip olduğu Rafale savaş uçağı sayısı 8'e çıktı. Bunlardan ikisi yeni, 6'sı ikinci el. Yunanistan, Fransa'dan 3 adet Belharra tipi yeni nesil fırkateyn ve 24 Rafale savaş uçağı satın aldı. Rafale uçaklarının ilk partisi Ocak ayında teslim edildi. 6 uçağın teslimatı şova dönüştürüldü. Νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα αναμένεται να έρθουν στη χώρα μας οι 3 φρεγάτες Μπελαρά, ενώ κατά πληροφορίες δόθηκε ήδη το πράσινο φως από το Μέγαρο Μαξίμου για την απόκτηση και μιας τέταρτης. Ο κύριος Θανάσης Δρούγος, διεθνολόγος, στρατιωτικός αναλυτής, είναι εδώ στη σύνδεσή μας μέσω Skype. Καλησπέρα κύριε Δρούγο. Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ. Αρχικά να σχολιάσουμε το ότι βλέπω τους Τούρκους συναδέλφους να ασχολούνται ιδιαιτέρως με την ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τόσο με τα Ραφάλ και τα νέα δύο που έφτασαν στην χώρα μας, όσο και με τις φρεγάτες Μπελαρά που σιγά σιγά αρχίζουν να έρχονται. Κύριε Σάνη, παρά το γεγονός στο σημείο ότι κάνουν ένα σωρό διεθνείς εκθέσεις στην Τουρκία και ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη και στην Αντάλια σχετικά με εξοπλισμούς δικούς τους, προφανώς στο σημείο η ελληνική κινητικότητα στα αεροναυτικά τους έχει προβληματίσει. Και αυτό φαίνεται και η Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα και την Αλεξανδρούπολη μέσα, γιατί την ανέφερε ο Ερντογάν στα όσα πολύ επιτυχημένα ανέφερε το ρεπορτάζ που κάνατε. Άρα αυτή τη στιγμή το τι ακριβώς συμβαίνει με την άφηξη των δύο νέων Ραφάλ. Ένα, το είναι επίσκεψη του Νίκου Παναγιωτόπουλου και του αρχηγού του ναυτικού, του Ναυάρχου Πετράκη, στην Γαλλία. Για να δούμε πού ακριβώς είναι τα πράγματα, πόσο γρήγορα κινούνται μέχρι το 2025, που είναι αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε υπερσύγχρονα πλοία επιφανείας. Άρα είναι λογικό να ασχολούνται και ιδιαίτερα βλέπω τελευταία πάρα πολύ την εφημερίδα Μιλιέτ. Έκανα χθες μια στατιστική δική μου και είδα ότι τα πιο πολλά δημοσιεύματα, ιδιαίτερα με ζητήματα που άπτονται των ελληνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων, ενώ στο παρελθόν προερχόντουσαν κυρίως από Τζουμχουριέτ ή την Ισλαμογενή εφημερίδα Γενής Αφάκ, τώρα σημείο βλέπω τη Μιλιέτ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όπως ξέρεις, είναι εβδομάδα και η προηγούμενη και η ερχόμενη διεθνών διασκέψεων. Ο Ερντογάν ήταν στα τουρκογενή κράτη στην Σαμαρκάνδη του Ουσμπεκιστάν. Να πούμε ας πούμε ότι στα τουρκογενή κράτη τα οποία προωθεί ο Ερντογάν είτε σε θέματα νεοτεχνολογιών, είτε σε θέματα γλώσσας τουρκικής εννοώ, είτε σε θέματα πολιτιστικά, είτε σε θέματα που έχουν να κάνουν με κατασκευαστικά έργα, συμμετέχει η Κυργυζία, το Αζερβαϊτζάν, το Ουσμπεκιστάν και το Καζακστάν. Αλλά υπάρχουν δύο χώρες που είναι το Τουρκμενιστάν και η Ουγγαρία του Όρμπαν, που λόγω υπάρχει μια σχέση αρκετά κοντινή της μαγιάρικης γλώσσας με την τουρκική, στην οποία αυτό και ήταν και ο Όρμπαν ήταν στη Σαμαρκάνδη. Τώρα σε αυτά τα δύο κράτη που είναι αναγνωρισμένα, έτσι, και η Ουγγαρία και το Τουρκμενιστάν, καταφέρνουν αυτοί να πλασάρουν οι Ερντογάν και Τσαβούσογλου το παράνομο ψευδοκράτος, όλη αυτή την αθλειότητα που υπάρχει εδώ και 48 χρόνια. Και μην ξεχνάμε, Ευαγγέλη, το κάνουν αυτό ενώ είναι να εορταστούν, το εντός εγώ το βάζω, το εορταστούν, η επέτειο των 39 κρατών από 39 μάλλον χρόνων από την αναχείριξη του ψευδοκράτους από τον τότε κατοχικό ηγέτη Ραούφ Ντενκτάζ. Άρα καταλήγω ότι στην επιστροφή του, και επειδή είναι, όπως ξέρεις, η Τουρκία είναι G20, έτσι, και επειδή αυτή η εβδομάδα που έρχεται είναι η σύνοδος κορυφής του G20
στην Ινδονησία, προεδρία την οποία έχει το κράτος της Νοτιοανατολικής Ασίας, γιατί μετά την Ινδονησία από 1η Δεκεμβρίου ήδη αναλαμβάνει η Ινδία το G20. Προφανώς ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έριξε πάλι τις γνωστές απειλητικές εκφράσεις. Τρεις σημειώνω. Μία, ότι η Ελλάδα τα γνωστά απαράδεκτα, κουραστικά θα έλεγα με το Λαύριο, ότι οι γκιουλενιστές έχουν εκπαιδεύονται εδώ στην Αττική στο Λαύριο, όπως και στο παρελθόν έλεγε για Κούρδους. Τα έχει χιλιοποιεί και κουράζει. Δεν το βλέπει. Μπορεί να πει ένα σωρό άλλα απειλητικά πράγματα. Δεν πείθει κιόλα. Δεν πείθει πια αυτή η ρητορική. Βεβαίως. Το δεύτερο είναι για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, υποπτεύομαι. Και βάζω μέσα σίγουρα τη Σουηδία, επειδή ας μην είναι και το ανοιχτό θέμα σχετικά με την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στον Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, δηλαδή στο ΝΑΤΟ, και βέβαια τα έβαλε πάλι με την Αμερική. Και είναι λάθος σε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, από την οποία περιμένει χώρα... όμως τα F-16, έτσι, και ποντάρει κιόλας στο να τα πάνε καλά τελικώς οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές. Πολύ σημαντικό που φύγεις. Θα σου απαντήσω αυτό. Πρώτα, ας μην αδεχτούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τρομοκράτες στο έδαφος τους. Τώρα μια χώρα η οποία έχει πληγεί με χιλιάδες νεκρούς από την 11η Σεπτεμβρίου, μια χώρα η οποία είναι στον παγκόσμιο χάρτη, κυνηγάει τους διεθνείς τρομοκράτες. Η παρουσία και μόνο του Γκιουλέν, μόνο αυτό μπορώ να δεχτώ. Δεν φαντάζομαι να υπονοεί τίποτα άλλο ο Ερντογάν, γιατί είναι γνωστός συνωμοσιολόγος. Τώρα στο F-16, για να κλείσω στην τουρκικά, τα τουρκικά, θα σου πω το εξής. Μάλλον λάθος ποντάρει. Διότι πριν συνδεθούμε και ο γερουσιαστής Μακ Κέλι της Αριζόνα κερδίζει για τους δημοκρατικούς. Την παίρνει την έδρα. Άρα την παίρνουν την Αριζόνα και είναι ένα βήμα για τη γερουσία. Είναι ένα βήμα, και οπότε υπάρχουν αυτοί οι δύο περιπτώσεις. Όπως ένα email που έλαβα από το Ρήνο της Νεβάδα, γίνεται μεγάλη μάχη. Είναι 867 ψήφοι μπροστά σε μια πολιτεία στην οποία αναμένονται 130.000 επιστολικές ψήφοι. Άρα αυτή τη στιγμή 867 που είναι ο Λαξάλ, ο Ρεπουμπλικανός, δεν νομίζω ότι έχει μέλλον. Αλλά ας το πάρουμε και έτσι, γιατί όλα είναι, ας πούμε, σαν να είναι κανείς ιδιαίτερα ευαίσθητα και κανείς δεν ξέρει μέχρι τέλος. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο κύριος Γόρνοκ στις επαναληπτικές εκλογές για την έδρα της Τζόρτζια, της πολύπαθης πολιτείας, το πολύ που είσαι στο ωραίο λόγο των προβλημάτων με τα φιλετικά και τα ακροδεξιά και το δεν υπολογίζουμε τους μαύρους και κάτι τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι είναι περίπου 1 εκατομμύριο μπροστά. Συνεπώς η εικόνα που έχω είναι είτε στην Νεβάδα είτε στην Τζόρτζια θα έχει τις 50 έδρες στη Γερουσία πάλι. Το Δημοκρατικό Κόμμα που πήγε αρκετά καλά και άντεξε. Οπότε η κυρία Καμάλα Χάρις, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, είναι αυτή η οποία λύνει τα θέματα της ισοβαθμίας που έχουν και ισοδυναμίας ρεπουμπλικανοί και δημοκρατικοί. Τώρα, αν είναι 10-12 έδρες παραπάνω στην Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν αλλάζει πολύ. Κλείνω λέγοντας ότι ας σκεφτήσω κορυφαίες προσωπικότητες. Μπιλ Κλίντον το 1994 έχασε σε διάμεσες εκλογές 54 έδρες. Μιλάμε το κόμμα, το Δημοκρατικό. Μπάρακ Ομπάμα, ακόμα πιο έντονη προσωπικότητα, έχασε σε εκλογές του 2010, ενδιάμεση πάντα μιλώ, έχασε γύρω στους 60, αν δεν με πατάει μνήμη μου, ή 58 ή 60, δεν έχει σημασία. Το γεγονός είναι αυτό, ότι εδώ οι Δημοκρατικοί χάνοντας 8-10 έδρες, δεν νομίζω είναι. Πήγαν πολύ καλά και μάλλον ο κ. Ερντογάν ποντάρει σε λάθος άλογα για πολλωστή φορά. Και διέψευσαν και όλα τα προγνωστικά. Πολύ καλή παρουσίαση και μιλάμε αυτή τη στιγμή και σε μια κατάσταση την οποία μην ξεχνάμε. Έχουμε με τα COVID-19 κατάσταση, έχουμε το θέμα των αναβλώσεων που είναι πολύ σοβαρό εντάξει, για μια κοινωνία σαν τις ΗΠΑ. Έχουμε το θέμα ότι είναι πόλεμο στην Ευρώπη. Μην το ξεχνάμε, γίνεται πόλεμο στην Ευρώπη. Έχουμε τις τιμές, έχουν πιάσει τα πάνω όρια. Έχουμε ένα σωρό άλλα θέματα. Συνεπώς, η εμφάνιση του κ. Biden και η εμπλοκή των Bill Clinton και Barack Obama τις τελευταίες δύο εβδομάδες στην προεκλογική υποστήριξη ισχυρών προσωπικότητων, ιδιαίτερα τον κ. Φέτερμαν, που είδε ευνοεί και τα εθνικά μας συμφέροντα, και νομίζω πρέπει ο κύριος Δένδιας, που είναι πανέξυπνος σε αυτά, πρέπει να τον προσεγγίσει, γιατί ο δημοκρατικός νέος γερουσιαστής της πολιτείας Πενσιλβένια, Τζον Φέτερμαν, αγαπάει και την Ορθοδοξία και αυτός και η γυναίκα του, και βεβαίως ας πούμε αγαπάει πάρα πολύ και την Ελλάδα, την Αγία Σοφιά, να ανοίξει η ιερατική σχολή της Χάλκης. Άρα καταλήγω ότι μάλλον σε λάθος δρόμο έχει βαδίσει ο κύριος Ερντογάν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Πάμε να δούμε το επόμενο θέμα, κύριε Δρούγο, και θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον να το συζητήσουμε μαζί. Η απόσυρση, κυρίες και κύριοι, των ρωσικών στρατευμάτων από την Χερσόνα έκανε τους κατοίκους της πόλης να ξεχυθούν στους δρόμους, πανηγυρίζοντας και επιφημώντας τον Ουκρανικό στρατό, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του και πάλι στο κέντρο της πόλης έπειτα από σχεδόν 9 μήνες κατοχής από τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία χαιρέτησαν την εξέλιξη, με το Λονδίνο να μιλά για μια ταπεινωτική κίνηση από την πλευρά Πούτιν, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Κουλέμπα προειδοποίησε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται παρά την επιτυχία της χώρας του στην ανακατάληψη, όπως είπε, της Χερσόνας.
Είναι η στιγμή που μπαίνουν στη Χερσόνα οι πρώτοι Ουκρανοί στρατιώτες και οι πολίτες τους υποδέχονται με ενθουσιασμό. Αγκαλιές, φιλιά, συνθήματα και σέλφι κάνουν το κλίμα πανηγυρικό. Η πόλη έχει απελευθερωθεί και δάκρυα χαράς διαδέχονται τον πόνο της ρωσικής κατάληψης. This is CNN breaking news. Ukrainian forces are entering the city of Kherson following the withdrawal of Russian troops. A local official says the key city is almost under Ukrainian control. Η ουκρανική σημαία υψώνεται και πάλι μπροστά στο κτίριο της τοπικής διοίκησης. Η ελευθερία επιστρέφει στη Χερσόνα έπειτα από σχεδόν 9 μήνες κατοχής και μια μεγάλη γιορτή στείνεται σε ολόκληρη την πόλη. Υψώνουν τις ουκρανικές σημαίες σε όλα τα δημόσια κτίρια και ξυλώνουν τις ρωσικές αφίσες για το ψευτοδημοψήφισμα. Είναι еще одна огромная победа украинского народа, силы духа наших воинов, наших командиров. Το σκοτάδι πέφτει, αλλά το γλέντι φουντώνει. Ми відчуваємо дуже велику радість, що нарешті наш Херсон вільний. Слава воїнам ЗСУ! Ми цей день ждали 260 днів. Спасибо. Хочемо побалакати з близькими. Так соскучилися за ним. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έκρυψε τη χαρά του για τις εξελίξεις. Ιστορική день. Ми повертаємо південь нашої країни. Повертаємо Херсон. That success is a testament once again to the remarkable courage of the Ukrainian armed forces, the Ukrainian people, as well as the strong support that Ukraine has from countries around the world. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος. We are winning battles on the ground, but the war continues. Yes, the morale is in Ukraine is very high. Our army will continue to liberate our territory because we are fighting a defensive war against an enemy who invaded our country. Η Ρωσία ανακοίνωσε την επιτυχή απόσυρση των στρατιωτών της από τη Χερσόνα, αρνούμενη ότι πρόκειται για μια ταπεινωτική κίνηση. На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Φεύγοντας, οι Ρώσοι ανατείναξαν τη γέφυρα Αντονόφσκι, την κοντινότερη δίωδο, προς το σημείο υποχώρησης τους. Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, Ρώσοι στρατιώτες μπορεί να κρύβονται ακόμη στη Χερσόνα, ίσως και με πολιτικά, ενώ ρωσικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για αντάρτικο πόλης από μισθοφόρους της ομάδας Βάγνερ στην περιοχή. Εσείς μας τα λέγατε, τα είδαμε πλέον, επιβεβαιώνεστε για άλλη μια φορά η αλήθεια είναι κύριε Δρούγο, και είναι συγκινητικές στιγμές αυτές και οι εικόνες που εκτυλίσσονται στην Χερσόνα μετά από τόσους μήνες, απελευθερώνεται και πάλι και περνά στα χέρια των Ουκρανών. Κύριε Σάνης, πολύ συγκινητικές πραγματικά για όλους, γιατί αυτή τη στιγμή σε μηχανοκίνητο όχημα, καθώς επίσης και σε άρματα F-72, οι πολεμικές σημαίες των Ουκρανών μπήκαν στο κέντρο της πόλης, της Χερσόνας. Και επανέρχονται τα πράγματα, θα έλεγε όπως μου είπε ο άνθρωπος από την Οδυσσό, σε μια σχετική κανονικότητα. Γίνονται έλεγχοι ταυτότητες, γίνεται έλεγχοι από την Ουκρανική στρατονομία σπίτι-σπίτι για το ποιοι είναι, πόσοι είναι. Γιατί αυτό που λέει το ρεπορτάζ που μόλις άκουσα είναι πολύ σωστό. Δηλαδή κάποιοι δεν έχουν φύγει οι Ρώσοι, έχουν κρυφτεί, έχουν πετάξει στολές και κινούνται με πολιτικά ρούχα. Δεν ξέρουν, μπορεί να είναι σαμποτέρ, μπορεί να είναι να δεν προλάβαν να φύγουν. Όλα είναι πιθανά, δεν μπορώ να το κλείσω. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι και η κορυφαία γέφυρα επί του ποταμού Δνίπερου, η Αντονόφσκη, έχει σπάσει τα δύο αυτή τη στιγμή από ενέργειες οι οποίες έκαναν οι Ρώσοι. Τώρα η επιτυχία είναι τεράστια. Η ήττα του Πούτιν μετά το Χάρκοβο και είναι το. Μια ταπεινωτική ήττα αυτή για τον Πούτιν.
Ακριβώς, γιατί και μετά το, πριν από δύο μήνες στο Χάρκοβο, η διαφορά, Βαγγέλη μου, στο Χάρκοβο αφήσαν τεράστιο στρατιωτικό υλικό πίσω και μπήκαν άρον-άρον στο ρωσικό εδαφικό χώρο. Εδώ αυτή τη στιγμή προλάβαν και πήραν τουλάχιστον μέρος υπολογίσμα του στρατιωτικού υλικού. Δυστυχώς αφήσαν τραυματίες και επειδή οι τραυματίες απαιτούν περίθαλψη, πρέπει αυτή τη στιγμή να τα ουκρανικά νοσοκομεία να ασχοληθούν, γιατί οι άνθρωποι είναι υποφέρον. Γιατί είναι ντροπή να τους αφήσουν τους τραυματίες, γιατί μου θυμίζει, όπως έλεγα χθες κάπου και έχω γράψει στον Ελεύθερο Τύπο, μου θυμίζει τη μάχη του Μποροντίνου μεταξύ Ναπολέοντα και των τότε Τσάρων το 1812, που ήταν φοβερή μάχη, τεράστιες απώλειες και αφήσαν ένα σωρό χιλιάδες ανθρώπους τραυματίες και με εκεί. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αλλά βέβαια η Ρωσία τα κάνει αυτά συχνά. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ κοιτάω την επόμενη μέρα. Τι γίνεται την επόμενη μέρα, για πείτε μας, γιατί τα κρατούμε και τα σημειώνω αυτά που μας λέτε. Κοιτάξτε, τρία πράγματα είναι πιθανά. Αύριο έρχεται στην Χερσόνα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί από Ουκρανό στρατιωτικό, ο στρατηγός Βαλέρη Ζαλούσνη, ο αρχηγός των ΓΕΘΑ, δηλαδή των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, για να δει πως έχει κατάσταση. Και θα γίνει εκτενής ανάλυση πριν πάει βέβαια και ο Ζελένσκι προσεχώς. Τρία θέματα εξετάζονται. Ένα θέμα είναι αυτή τη στιγμή να μην αφήσουν τίποτα στην Ανατολική Όχθη, δηλαδή τώρα που έχει το πάνω χέρι η Ουκρανία να συνεχίσει με επιθέσεις με σκοπό να μην έχουμε γεγονότα τύπου Μαριούπολη, γιατί η Μαριούπολη έγινε ένα λάθος. Μείνανε μέσα και από την απέναντι πλευρά οι Ρώσοι σφυροκοπούσαν και εξαφανίσαν όλη την πόλη. Τώρα εδώ αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία την έχει η Ουκρανία, η οποία έχει πάρα πολύ καλό στρατό, έχει βελτιωθεί. Αυτή τη στιγμή το τι γίνεται, όπως μου έλεγαν οι Βρετανοί αξιωματικοί σε διάφορες βάσεις της Βρετανίας, εκπαιδεύονται πάνω από 1.900 ανά εβδομάδα Ουκρανοί στρατιωτικοί και αξιωματικοί και οπλίτες και υπαξιωματικοί. Άρα μια πιθανότητα είναι να κάνουν επίθεση και σε ευρύτερα μέρη της επαρχίας Χερσόνα. Μην ξεχνάμε, Βαγγέλη μου, η Χερσόνα επικοινωνεί με την Κριμαία, έτσι. Μάλιστα σήμερα είχα και ένα άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο και λέω θα τολμήσει ο κύριος Ζελένσκι να προχωρήσει προς την Κριμαία. Διότι αυτή τη στιγμή τα μάνατα δεν είναι και καλύτερα για τους Ρώσους εκεί. Μια δεύτερη επιλογή είναι να προχωρήσουν προς την περιοχή της Ζαπορίζια. Κομμάτι της Ζαπορίζια είναι υπορωσικό έλεγχο, μεταξύ των οποίων, όπως ξέρεις γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ο πυρηνικός σταθμός, ο μεγαλύτερος ενεργειακός σταθμός στην Ευρώπη. Άρα αυτή τη στιγμή, επειδή η Ζαπορίζια είναι τμήματα κάποια, πώς θα το πω, ελεγχόμενα από τους Ρώσους, δεν μπορώ να αποκλείσω από την πάνω πλευρά, αν δεν είχαμε το χάρτη μπροστά, ο Ουκρανικός στρατός να κατευθυνθεί προς τη Ζαπορίζια. Και τρίτο, αυξάνεται πάρα πολύ, και να τα μαζέψω αυτά, η αύξηση από πλευράς ενώ των αμερικανικών εξοπλισμών που στέλνονται στην Ουκρανία. Έχει έρθει το 19ο πακέτο. Επί Biden, τώρα μιλάμε ιστορικές περιπτώσεις υποστήριξης της Ουκρανίας, για 19,8 δις δολάρια έχουν πάει από τη στιγμή που επικυβερνήσεως Biden σε ενίσχυση της Ουκρανίας. Άρα δεν αποκλείεται μια τρίτη επιλογή να είναι να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις του Ουκρανικού στρατού και στο Λουκάνς και στο Ντόνετσκ. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί πώς θα το πω, εφάπτονται με την, ας πούμε, γεωγραφικά εννοώ, με την ρωσική επικράτεια, αλλά είτε θα κινηθούν αυτή τη στιγμή για να καταλάβουν τα υπόλοιπα κομμάτια της Χερσόνας. Αυτό όμως χρονικά το βλέπουμε μέσα σε ένα διάστημα 3-4 μηνών, γιατί έρχεται και ο Ουκρανικός χειμώνας, όπως ξέρεις. Βαγγέλη, και ας πούμε υπάρχουν προβλήματα πάντοτε για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, πριν εισέλθει ο χειμώνας, κατελήφθη η Χερσόνα, κατελήφθη η πόλη, η μοναδική μεγάλη πόλη από τις επικράτειες της Ουκρανίας που είχε καταληφθεί από τις πρώτες μέρες του πολέμου. Και η οποία θεωρητικά έχει προσαρτηθεί στην Ρωσική Ομοσπονδία, έτσι, μην ξεχνάμε. Αυτό μόνο το μυαλό του Πούτιν. Έχουν πει σε ένα αρθρογραφείο οι μυθοπλασίες ενός ανθρώπου που δεν είναι στα λογικά του. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να λέει ότι πολεμάω τάχα, αν είναι δυνατόν να ζει καθεστώς στο Κίεβο και μετά να λέει ότι είναι σατανιστές αυτοί και να τους ονομάζει είτε και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Μάλιστα. Και αυτό που είπες. Την 30 Σεπτεμβρίου προσήλθησε 4 περιοχές. Και μια από αυτές, πέραν του Λουκάνσκ, του Ντονέτσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, η Χερσόνα είναι μέσα. Τώρα, πώς την προσάρτησε, αφού την έχει πάει στη Ρωσική Ομοσπονδία, αυτή εδώ έχει φύγει με την απελευθέρωση από τον ιστορικό Ουκρανικό στρατό. Μιλάμε, αυτό που είπε ο κύριος Μπλίνκεν στο ρεπορτάζ που είχατε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι κρίσιμη συνάντηση στην Πνομ Πεχ, στην Καμπότζη, στην Ανατολική Ασία, και εκεί συναντήθηκε, επειδή δείξατε και το κλείνω αυτό, ο κύριος Κουλέμπα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, εκεί συναντήθηκε με τον κύριο Κλέμπερλι, τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, και με τον Άντωνι Μπλίνκεν. Άρα αντιλαμβάνεστε, ας πούμε, θα έχουμε εξελίξεις και θα συμφωνήσουμε τον Ουκρανό ΙΠΕΞ και τον Άντωνι Μπλίνκεν ότι θα έχουμε συνέχεια του πολέμου, δυστυχώς. Και εδώ θα είμαστε για να τα παρακολουθούμε, κύριε Δρόγο. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Καλή συνέχεια στο δελτίο. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι.
μία τρίτη αύξηση του κατώτατου μισθού. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ παράλληλα εκτίμησε ότι οι αυξήσεις στους συνταξιούχους θα είναι περίπου στο 7,5% στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ενημέρωσε ότι οι διαδικασίες για την τρίτη αύξηση του κατώτατου μισθού θα ξεκινήσουν στις αρχές του έτους. Στο πρώτο εξάμηνο του 2023 θα νομοθετήσουμε την τρίτη αύξηση, δήλωσε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τώρα στις αυξήσεις των συντάξεων, εκτίμησε ότι θα κινηθούν περίπου στο 7,5%, προκύπτοντας από το άθροισμα του 50% του ΑΕΠ και του πληθωρισμού. Οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ από το Υπουργείο Οικονομικών θα είναι λίγο πιο συντηρητικές από τις Κομισιών. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι αυξήσεις των συντάξεων θα πάνε σε 2,3 εκατομμύρια συμπατριώτες μας, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Εκτιμώ ότι θα είναι περίπου στην περιοχή του 7,5%. Γιατί σας λέω ότι εκτιμώ? Διότι οι αυξήσεις προκύπτουν από το άθροισμα του 50% του ΑΕΠ και του πληθωρισμού. Οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών για το ΑΕΠ θα είναι λίγο πιο συντηρητικές από αυτές που είδαν το φως δημοσιότητας χθες. Μάλιστα. Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον δε πληθωρισμό θα τίνει, όπως έχω πει δημόσια, προς το 10%. Άρα, αν κάνετε τις πράξεις, βγαίνει ένα αποτέλεσμα πολύ κοντά στο 7,5%. Ο κύριος Σταϊκούρας υπενθύμησε την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, που είναι μόνιμο μέτρο. Είπε επίσης ότι οι συνταξιούχοι, ένα τμήμα σημαντικό πάνω από 1 εκατομμύριο, θα πάρουν επιταγή ακρίβειας. Φέτος, ένα μεγαλύτερο ποσοστό συνταξιούχων θα έχει μόνιμη αύξηση στην περιοχή του 7,5%, και έχουμε και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για 500.000 συνταξιούχους. Πρόκειται για γενναίες, μόνιμες παρεμβάσεις, είπε για τους συνταξιούχους μας. Ταυτόχρονα σημείωσε τη μόνιμη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο της κοινωνίας, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, μαζί με τις παρεμβάσεις στο σκέλος των δαπανών για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση. Για το επίδομα θέρμανσης, είπε ότι φέτος είναι 300 εκατομμύρια ευρώ από 170 που ήταν πέρυσι, μαζί με τα 800 εκατομμύρια της επιταγής ακρίβειας, πάνω από 1 δις ευρώ θα εισέλθουν έμεσα ή άμεσα στο πορτοφόλι του πολίτη μέχρι το τέλος της χρονιάς, δήλωσε. Μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα καταβληθεί στους περσινούς δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης το σύνολο του επιδόματος που έλαβαν πέρυσι και θα συμψηφιστεί με τις επόμενες δόσεις του 2023. Πάνω από 446.000 πολίτες έχουν υποβάλει ήδη έτοιμα για επίδομα θέρμανσης, ενώ οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου. Για τις επιστρεπτές προκαταβολές υποτιδόθηκαν 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ και η συντριπτική πλειονότητα πληρώνει ένα πολύ μικρό ποσό της επιστρεπτέας που πήρε, αφού κουρεύτηκαν τα 2/3 της. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Αντιπαραθέσεις με τον Κώστα Χαρδαβέλα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.